Παρά τις προσπάθειες και τις ευκαιρίες, τελικά η Άλλη δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα θέλαμε σήμερα την νίκη, πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς μας, για τον κόσμο που ήρθε, αλλά και για την βαθμολογία άνοδο της ομάδας. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο για την ομάδα μου. Παρουσιαστήκαμε ειδικά στο δεύτερο μήχρονο πάρα πολύ καλή, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι κάποια άλλη στιγμή μπορεί να μας το δώσει. Υπήρχε άγχος. Άγχος δημιουργικότητας, όχι άγχος έτσι ώστε να δούμε τώρα, επειδή παίζαμε την ΑΕΚ δηλαδή. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δείξαμε αυτή την εικόνα. ΑΕΚ και Ηρακλής οδηγούν την ειδική βαθμολογία των play-off. Εσύ αντιμετώπισε σήμερα την ΑΕΚ. Ποια είναι η άποψή σου για αυτή την ομάδα? Σίγουρα η βαθμολογία. Τη βαθμολογία την μπροστά είναι τέλος πάντων ο Ηρακλής με την ΑΕΚ. Είναι δύσκολα τώρα αυτή τη στιγμή κακά τα ψέματα να τους προλάβουμε. Από εκεί πέρα εμείς προσπαθούμε για την τρίτη θέση. Να καταφέρουμε να κατακτήσουμε την τρίτη θέση και από εκεί πέρα να δούμε αν η τρίτη θέση οδηγεί στην άνοδο. Είναι εφικτός ο στόχος της τρίτης θέσης? Ναι, θεωρώ ότι με αυτό που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής είναι εφικτός για την ομάδα μας να τα καταφέρουμε.